βοθρολίματα με το καλημέρα σου, καπετανάκιο, 1,5 μήνα μετά το πρώτο κουδούνι στο νέο κτίριο, το οποίο θύμιζε γιαπή, και σε ένα έργο το οποίο είχε μετατραπεί σε σύγχρονο κιοφύρι της Άρτας. Ήρθα σήμερα το πρωί, 7,5 ώρα, άνοιξα το σχολείο, μου ήρθε μια έντονη οσμή. Έτρεξα να δω τι γίνεται, κατεβαίνω στο υπόγειο, είδα πλημμυρισμένο το υπόγειο, με τα λίματα βέβαια. Η οσμή ερχόταν μέχρι πάνω, δηλαδή τα παιδιά που μπήκαν μέσα και αφήσαν την τσάντα τους το πρωί είχαν κρύψει το πρόσωπό τους για να μην μυρίζουν. Μιλάμε για βοθρολίματα. Ναι, βοθρολίματα. Όλο το υπόγειο πλημμύρισε. Η στάθμη του νερού ανέβηκε 5 με 6-7 πόντους. Και όλα αυτά συμβαίνουν ένα χρόνο μετά τις τριτοκοσμικές καταστάσεις στο πλημμυρισμένο από τα νερά της βροχής Καπετανάκιο και στην υποκατασκευή σχολικό κτίριο. Μάθημα δεν έγινε λόγω της έντονης δυσοσμίας στο υπόγειο του σχολικού κτιρίου. Τα προβλήματα λόγω της στάθμης του νερού στην τουαλέτα είχε επισημάνει τις προηγούμενες μέρες στους αρμόδιους η διευθύντρια, χωρίς όμως να γίνει το παραμικρό, μέχρι που φτάσαμε σε αυτές τις απαράδεκτες εικόνες. Έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, ρίξτε μια ματιά. Έλεγα και στον εργολάβο. Είχε βουλώσει. Ναι, έβλεπε η καθαρίστρια ότι ανέβαινε η στάθμη του νερού και μερικές φορές κάθε μεσημέρι μου έλεγε έχει πλημμυρίσει το μπάνιο και το σφουγγαρίζω και το ξανασφουγγαρίζω. Βλάβες, οι οποίες όπως σχολίασε η κυρία Χατζάκη, δεν δικαιολογούνται σε ένα νέο κτίριο. Δεν δικαιολογείται να είμαστε ένα μήνα μέσα και να παθαίνουμε αυτές τις βλάβες. Πρέπει να γίνει μια μέρημνα κατάλληλη για να υπάρχουν τα υδραυλικά να είναι κατάλληλα και για ένα χώρο σχολείου. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι στο εργοτάξιο φαίνεται να υποστήριξαν στη διευθύντρια ότι πιθανόν κάποιος μαθητής γύρισε έναν διακόπτη σε έναν ανοιχτό πίνακα με τη διευθύντρια να σχολιάζει. Ο υδραυλικός του έργου μου είπε ότι κάποιος μαθητής είχε κλείσει το διακόπτη στο off και έτσι είχε μπλοκάρει το σύστημα και δεν απορροφούσε τα νερά. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα παιδιών. Δεν θέλω να το πιστέψω κιόλας. Ότι τα παιδιά βουλώνουν, ας πούμε, τις τουαλέτες. Γιατί ο πίνακας είναι ανοιχτός? Ο πίνακας είναι ανοιχτός. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι από τη στιγμή που μπαινοβγαίνουν παιδιά και είναι σε θέα, πρέπει ο πίνακας να μονωθεί, να μπει το καπάκι του. Δεν μπήκε το καπάκι. Εν τω μεταξύ, τα λειτουργικά προβλήματα στο νέο σχολικό κτίριο συνεχίζονται.